Είναι η τρίτη εβδομάδα που βρίσκομαι στην ομάδα. Καταρχήν να καλησπέρισω του τηλεθεατέ και όλο το φίλο κόσμο του κόσμου των Χανιών. Ε, είμαστε στη 16η μέρα που είμαστε μαζί. Ε, σε αυτό το διάστημα γίνεται μια προσπάθεια να αλλάξουμε τα δεδομένα μετά από τη δύσκολη βαθμολογική θέση που βρέθηκε η ομάδα και έχουμε επικεντρωθεί ότι για μας υπάρχουν ένα, υπάρχει ένα νέο πρωτάθλημα 8 αγωνιστικών. Έχουν μείνει ακόμα 7 και το, την Κυριακή αύριο δηλαδή είναι το πιο σημαντικό παιχνίδι για εμά. Γιατί πάντα για κάθε ομάδα το πιο σημαντικό παιχνίδι είναι το επόμενο. Τι κάνουμε λοιπόν όλο αυτό το διάστημα. Πρώτα απ' όλα προσπάθησα να αδειάσω το μυαλό των παιχτών μου από το να σκέφτονται τι έχει γίνει μέχρι τώρα, δεν μπορώ να τα αλλάξουμε αυτό. Προσπάθησα επίση να του μάθω πώ να μπορούν να σκέφτονται, πώς να κάνουν focus στις προτεραιότητες. Γιατί αφήνοντας πίσω αυτά όλα που έγιναν και επικεντρώνονται σε αυτό που κάνουμε τώρα. Αυτό που κάνουμε τώρα μπορούμε να αλλάξουμε τα δεδομένα και να αλλάξουμε τα πράγματα. Άρα λοιπόν, φόκου στις προτεραιότητες. Και οι προτεραιότητες μας είναι συγκεκριμένε. Να μάθουμε να έχουμε οργανωμένη επίδεση και να πηγαίνουμε σωστά στη μετάβαση. Να μάθουμε να έχουμε οργανωμένη άμυνα και να πηγαίνουμε σωστά στη μετάβαση. Να, μάθουμε να, να είμαστε καλοί σα στη και τα αμυντικά μα και τα επιθετικά μα. Και να ξέρουμε τον αντίπαλό μα, ποια είναι τα προτερήματά του και ποιε είναι οι Εκεί επικεντρωνόμαστε. Εκεί γίνεται καθημερινά για μα είναι ένα βήμα για, τη, για να γίνουμε καλύτεροι. Το θετικό είναι ότι είχαμε 15 ημέρε, είχαμε ένα ρεπό είχαμε όλο τον χρόνο να δουλέψουμε πάνω σε αυτά που αφήσαμε το παιχνίδι το περασμένο με την Κυφυσιά πιστεύω και ότι είμαστε, πιστεύω και νιώθω, όχι εύχομαι, η ευχή έρχεται όταν πιστεύεις. Και εμείς αρχίζουμε να πιστεύουμε σε αυτούς μας, στις ικανότητε μας, ότι μπορούμε να κάνουμε πράγματα. Ότι μπορούμε, από, έχουμε μια μεγάλη ευκαιρία από κομπάρση που ήμασταν, για 8 παιχνίδια στο δικό μας πρωτάθλημα να κάνουμε πρωταλυτισμό. Και πιστέψτε με ότι η προσπάθεια των παιδιών, η προσαρμογή η δεχτικότητα, γιατί ο προπονητή είναι πομπό, εκπέμπει σε μια συχνότητα. Άρα για να του μάθουν να σκέφτονται πρέπει να μπούμε σε αυτή τη συχνότητα. Καθημερινά να είμαστε σε αυτή τη συχνότητα. Και όταν φεύγουμε από το γήπεδο, να εξαντλούμε κάθε μέρα στην προπονητή, κάθε λεπτό, κάθε μπάλα που περνάει από τα πόδια μα, για να μπορέσουμε να προετοιμαστούμε καλύτερα για το παιχνίδι τη Κυριακή. Και έλεγε ο μεγάλο δάσκαλό μα, ο Ολλανδό, είχε πάντα στα αποδητήρια από την πρώτη μέρα μια πινακίδα και έλεγε. Το σημαντικότερο στο ποδόσφαιρο είναι το σκοράρισμα και η νίκη. Ο σπόρος που μας έδωσε να μεταφυτεύουμε στη ζωή μας είναι ευλογία. Ανάλογα το χαρακτήρα και την προσωπικότητα του καθημιανού, προσπαθεί να τον εξελίξει. Με κάθε σεβασμό λοιπόν στον δάσκαλο, το έκανα, προσπαθήσαμε να το κάνουμε ακόμα καλύτερο οι μαθητές του. Και λέμε ότι το σημαντικότερο, το σπουδαιότερο στο ποδόσφαιρο λοιπόν είναι η προετοιμασία και η προσπάθεια στο να φτάσει στο σκοράρισμα και στη νίκη. Αυτό κάνουμε τώρα 16 ημέρες. Για να μην πω μεγάλα λόγια, λέω μόνο, καλούμε όλους τους φιλάθλους, τους συγγυγείς φιλάθλους των Χανίων. Την Κυριακή δείχνει να είναι μια ωραία μέρα. Εκτός από το παιχνίδι στο Μάλεμε που κάθε ομάδα έχει τους δικούς του φιλάθλους και Καλούμε λοιπόν όσους τους υγιείς φυλάζουν των Χανιών, που για οποιοδήποτε λόγο δεν πάνε στον κήπεδο και όλοι ξέρουμε γιατί οι υγιείς φυλάδοι δεν πάνε στο κήπεδο επειδή είναι μια υγιής ομάδα με μια υγιή διοίκηση με έναν μεγάλο άνθρωπο πάνω από όλους εμάς που όλα τα Χανιά γνωρίζουν ποιο είναι είμαστε αποφασισμένοι λοιπόν το αγωνιστικό κομμάτι να δώσουμε χαρά πρώτα απ' όλα σε αυτούς μας, στην ομάδα μας και σε αυτόν τον άνθρωπο. Και σε αυτή την προσπάθεια χρειαζόμαστε κάθε θετική ενέργεια που μπορεί να έρθει κοντά μα. Απλώ να ξέρουν όλοι ότι σε κάθε παιχνίδι από εδώ και προ το Ινκα δεν θα τα παρατάει ποτέ. Θα παίζει 90 λεπτά για να μην αποδέχεται την ΙΤΑ, την... 90 λεπτά θα δίνει και την ψυχή του. Άλλε φορέ θα τα καταφέρουμε, άλλε όχι. Αυτό είναι ο δρόμο, αυτή είναι η διαδρομή μα και σιγά σιγά θα προσπαθούμε να παίζουμε και ποδόσφαιρο που των δυνατοτήτων και την αξία των παιχτών που έχει αυτή η ομάδα, γιατί αυτό είναι το μεγάλο μας στίχημα, το μεγάλο μου στοίχημα, να τους, να, να τους μάθω πώς να σκέφτονται, πώς θα συγκεντρώνονται στην προπόνηση και πόσο σημαντική είναι κάθε μέρα στην προπόνηση και πώς να πιστεύουν σε αυτούς τους. Εγώ πιστεύω πιο πολύ από αυτό που νομίζουν ότι μπορούν να κάνουν. Και ακόμα στην αρχή. Εύχομαι την Κυριακή όλα αυτά να τα δούμε μέσα στο γήπεδο. Κότσε, κάτι τελευταίο. Η ομάδα του Ινκ είναι αναγκασμένη να κάνει πρωταθλητισμό όπω πολύ σωστά είπατε και είστε και ένα άνθρωπο που του αρέσει ο πρωταθλητισμό γενικότερα. Παίζεται απέναντι σε μια ομάδα που κάνει ήδη πρωταθλητισμό, τον Εργοτέλη. Πού πιστεύετε εσεί ότι είναι τα στοιχεία τα οποία θα κρυθεί αναμέτρηση. Να σου πω τι είπα στου παίχτε μου. Να σκεφτούν ο Εργοτέλη και ο Γενικό πάνε για πρωτάθλημα. Ωραία. Έχουν μείνει 8 αγωνιστικέ. Εμεί πάμε να, 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 μείνουμε στην κατηγορία. Έχουμε τον κύριο μα αντίπαλο που είναι ο Ιλυσιακός, η θεία αραφίνα Ρα και, και η Κυβισιά είναι πιο μακριά. Ποιο είναι σε πιο δύσκολη θέση, ο Εργοτέλης, ο Ιωνικός ή εμείς. Ερώτηση προς όλους. Η άποψή μου ότι αυτή είναι σε πιο δύσκολη θέση από εμά. Άρα, άγχο και πίεση στον εργοτέλη, μερικά λόγια. Άγχο και πίεση έχει όποιο δεν είναι καλά προετοιμασμένο. Θα δείξει λοιπόν ποιο είναι καλύτερα προετοιμασμένο. Απλώ θα γίνει ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι απέναντι σε ένα από τα φαβορή του ομίλου. σω το σπουδαιότερο βαθμολογικά γιατί και οι δύο ομάδε για του δικού του λόγου το του φέρνουν του βαθμού. Το άλλο σπουδαίο παιχνίδι είναι ένα ντέρμπι Ιωνικό Προτευτική. Και όσοι γνωρίζουν, γνωρίζουν. Και το άλλο ντέρμπι που έχει άμεση σημασία για μα, βαθμολογική μεγάλη σημασία για τι δύο ομάδε, είναι ηλικιακό Ελπίζω λοιπόν να δούμε ένα καλό παιχνίδι. Αντάξιο στι ιστορίε, τι μικρέ ή τι μεγάλε που έχει κάθε ομάδα. Και εμεί απλά είμαστε υποχρεωμένοι σε κάθε παιχνίδι να παίζουμε για του βαθμού, για τον βαθμό, να πάρουμε ό,τι μπορούμε. Και αυτό θα προσπαθούμε να προσπαθήσουμε να κάνουμε με όλε μα τι δυνάμει, με κάθε σεβασμό σε οποιοδήποτε αντίπαλο. Αλλά εμεί χρειαζόμαστε βαθμού.